Τον πρώτο έγινε. Το καλημέρα ζωή πόσα χρόνια ήταν, ρε Γιώργο? Για μένα 13 χρόνια. Συνολικά πόσα ήταν? Μαζί με τη Λάμψη. Ξεκίνησε το 90-91 από τη Λάμψη. Το 91 προς το τέλος ξεκίνησε στο καλημέρα ζωή και σταμάτησα το 2004 υποχρεωτικά. Βέβαια, λόγω ασυμβίβαστου. Ήταν 13 χρόνια. Ανελιπώς, καθημερινά. Πρέπει να έχω κάνει πάνω από 3.000 επεισόδια. 3.000 επεισόδια. Πρέπει να έχω ερμηνεύσει πάνω από 18.000 σκηνές. Ναι. Και πρέπει να έχω πει πάνω από 1.000.000 λέξεις. Πόσες ώρες δουλειά την ημέρα ήταν αυτό, ρε Γιώργο? Ξεκινάγαμε το πρωί 9 η ώρα. Αλλά η δουλειά ξεκίναγε πολύ πρωί, 4.30-5. Γύρες δεκάδες συγκρού εκεί ήταν. Συγκρού. Ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα από Μενίδη. Ναι. Μετά πήγαμε Φινοσφιλμ, εδώ στα Σπάτα. Και από εδώ μετά πήγαμε συγκρού. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι υπήρχε το θέατρο το βράδυ. Διάβασμα για το θέατρο ή για καινούργια δουλειά, ή αν έπρεπε να πάω εξωτερικό όπως πήγα Αυστραλία κλπ. 35 χρόνια στο θέατρο. Να πούμε ακριβώς. Στο θέατρο πήρα το πτυχίο με 75. Ξεκίνησα να εργάζομαι από το 73 ως μαθητής. Συνεπώς πάω στα 45 χρόνια. 45? Πέρασα τα 40, για να είμαι ειλικρινής. Πέρασε τα 40. Και πάντα μαζί με τα γυρίσματα. Με τη γυναίκα μου. Το βράδυ. Έχω 40 χρόνια με τη γυναίκα. 73 γνώρισε τη γυναίκα μου, 73 ξεκίνησα να εργάζομαι στην τηλεόραση, 75 πήρα το πτυχίο και εργάζομαι θέατρο και τηλεόραση από τότε. Είναι παράλληλες οι πορείες. Γιατί έχει συγκινηθεί τώρα, γιατί θυμάσαι όλα αυτά που έζησες με τη. Γιατί συγκινούμε, ναι. Γιατί εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε ευσυγκίνητοι, το ξέρεις πολύ καλά. Και όταν κάνεις μια αναδρομή στο παρελθόν, στη ζωή σου και έχεις τη χαρά να. Σε έχει αξιώσει ο Θεός να ζήσεις αυτή την πορεία. Βγαίνουν πολλές εικόνες μπροστά σου. Ευχάριστες, δυσάρεστες, αλλά είναι αυτές οι εικόνες που συνθέτουν την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου και εμένα η πορεία μου με συγκινεί πάλι. Πάντα. Γιατί από μικρός, πολύ μικρός, επειδή μεγάλωσα με πολλές δυσκολίες και προβλήματα, τώρα δεν μπορώ να αισθάνομαι ικανοποιημένος για τα δώρα του Θεού. Τα δώρα του Θεού είναι η δουλειά μου, αλλά πρώτα απ' όλα. Πρώτα δουλειά μου, το έχω πει και στη γυναίκα μου, ήταν πάντα. Ναι. Πρώτη μου αγάπη, της λέω είναι δουλειά μου και μετά θα είσαι εσύ. Σκληρό αυτό. Έτσι της το πω, όταν ξεκινήσαμε. Όμως είμαι με τη γυναίκα μου ακόμα. Πρώτη μου αγάπη με την έννοια ότι απασχολούσα περισσότερο τον εαυτό μου με τη δουλειά μου, λόγω πραγμάτων. Αυτή έπαιξε το ρόλο της μαμάς. Μια μορφωμένη μαμάς, με ένα πτυχίο νομικής, μεγάλωσε δύο παιδιά καταπληκτικά. Δούλεψε ως δικηγόρος? Όχι. Παρότι είχε πτυχίο. Δούλεψε στην αρχή σε κάποιο γραφείο. Μετά όχι. Μετά ήταν για να μεγαλώσει την οικογένεια. Έμενε στο σπίτι για να μεγαλώσει την οικογένεια. Το Βασίλη στη σκιά τη δικιά σου. Στη σκιά τη δικιά σου, του άντρα. Όχι στη σκιά μου, την είχα πάντα δίπλα μου. Και τώρα είναι δίπλα. Και τώρα είναι δίπλα. Και τώρα είναι εδώ και άλλαξε και θέση για να βλέπει καλύτερα, να ακούει πάντα, καλύτερα. Θυμάμαι το λέω και τώρα ακόμα εκεί στη Σαλαμίνα. Τι ζευγάρι είστε. Ακόμα και τότε που είχα εκλεγεί και είχα τιμηθεί με το άνω του, τώρα το αξίωμα. Όταν πηγαίναμε εκκλησίες, μου λέγε κύριε Βασιλείου, το πρωτόκολλο είναι εκεί. Τη έλεγε, παιδιά, εγώ δεν έγινα πολιτικός για να χωρίσω με τη γυναίκα μου. Το πρωτόκολλο είναι δίπλα στη γυναίκα μου. Και καθώ είναι δίπλα με τη γυναίκα σου. Ακριβώς. Αυτό το κομμάτι της πολιτικής σου ενασχόλησης. Αλλά γιατί και τώρα ασχολείσαι με τα κοινά, είσαι και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Απλά, απλός στρατιώτης είπα.